τρία. Να είστε όλοι καλά, ξεκινάει ο ένατος δρόμος αθανάτων, ο τέταρτος αγώνας δρόμου βασιλιάς Λεωνίδας. Ο ιστορικός αγώνας υπεραπόστασης των 142 χιλιόμετρων με εκκίνηση από την Τρίπολη και τερματισμό στην Καλαμάτα πέρασε στην ιστορία ως μια ακόμη επιτυχημένη διοργάνωση. Νικητής στον ένατο δρόμο αθανάτων, ο Γιώργος Λογοθέτης με 13 ώρες και 27 λεπτά, ενώ την πρωτιά στον τέταρτο δρόμο βασιλιάς Λεωνίδας κατέκτησε ο Νικόλαος Ζούρας με 6 ώρες και 56 λεπτά. Οι απονομές, ως ήθιστε, έγιναν στην πόλη της Καλαμάτας, υπό το βλέμμα των ηρώων της Επανάστασης, στην κεντρική πλατεία. Ξεκινήσανε 91 άτομα, τερματίσανε περίπου 75. Κινηθήκαμε σε πολύ καλά επίπεδα, δεν είχαμε το παραμικρό πρόβλημα. Αν εξαιρέσει μόνο την αρκετή ζέστη, είχε τουλάχιστον 30 βαθμούς. Εν πάση περιπτώσει, όλα κυλήσανε μια χαρά. Δεν είχαμε το παραμικρό απρόπτο, δεν είχαμε το παραμικρό πρόβλημα. Όλοι ευχαριστημένοι. Οδεύουμε για τα 10 χρόνια του χρόνου, ετοιμαζόμαστε για μεγάλα πράγματα, μεγάλες εκπλήξεις. Θα τις ανακοινώσουμε σιγά σιγά εν καιρό. Με διαφορά 3 λεπτών και μετά από ανατροπή στα τελευταία χιλιόμετρα, ο Γιώργος Λογοθέτης πήρε την πρωτιά από τον Μαρίνι Μπουλμπασάκο, τρέχοντας την απόσταση των 142 χιλιόμετρων σε 13 ώρες και 27 λεπτά. Στην τρίτη θέση κατετάγει ο Γιώργος Τσουμάνης με 14 ώρες και 4 λεπτά. Ακολουθούν ο Ρομπέρτο Ζανών με 14 ώρες και 45 λεπτά και ο Δημήτριος Τουμπάνης με 14 ώρες και 49 λεπτά. Ανάμεσα στους τερματίσαντες και ο μόνος καλαματιανός, ο Βασίλης Κουμανάκος, ο οποίος έπιασε το όριο για το επόμενο σπάρταθλον. Ο κύριος Παναγιώτης Δούσης, Πανελληνιονίκης και Βαλκανιονίκης και ένας από τους μεγαλύτερους δρομείς όλων των εποχών στη χώρα μας, εδώ από την Καλαμάτα, κάνει την επόμενη απονομή. Ο Βασίλης ο Κουμανάκος, Best TV. Εντυπωσιασμένοι από τις διαδρομές και την ομορφιά του τοπίου, δήλωσαν όλοι οι τερματίσαντες, οι περισσότεροι εκ των οποίων ανανέωσαν το ραντεβού τους για τον 10ο δρόμο αθανάτων. Πρώτη φορά ήρθα φέτος, μου άρεσε σαν εμπειρία, αν και δυσκολεύτηκα πολύ να το βγάλω, γιατί είχα προβλήματα με φουσκάλες κάτω από τις πατούσες, με πονάγαν τα γόνατα, αλλά δόξα τω Θεώ, καλά πήγε. Η αλήθεια είναι ότι ήταν η πρώτη φορά που έκανα μια τέτοια απόσταση. Έτρεξα πέρσι τα 80 το Βασιλιά Λεωνίδα σε αυτόν τον αγώνα πάλι. Έχω τρέξει τη γύρα Μάνης και 2-12 ώρα. Μπορούμε και για εμάς τους Σπαρτιάτες δρόμους τιμή να συμμετέχουμε σε έναν αγώνα τέτοιο, αλλά είναι και ένας αγώνας ο οποίος περνάει μέσα από την πόλη της Σπάρτης, τερματίζουν οι αθλητές του Γονταριού, αλλά και το 140 που περνάει από εκεί δίνει μια άλλη πνοή, διότι υπάρχει ένα κίνητρο για τους μελλοντικούς ούλτρα αθλητές, για τους μελλοντικούς όλους αυτούς που ονειρεύονται να τρέξουν μεγάλες αποστάσεις. Ο αγώνας ήταν πάρα πολύ καλός. Τιμή σε αυτούς που μας καλοδέχτηκαν στην Καλαμάτα, αυτούς που επινόησαν τον αγώνα, γιατί είναι πολύ όμορφο αυτό ο δρόμος των αθανάτων, έχει πολύ σημασία. Πρώτη γυναίκα, η Φραντσέσκα Κάνεπα, με χρόνο 15 ώρες και 14 λεπτά. Στη δεύτερη θέση των γυναικών, η Λορένα Μπρουζαμέντο, με 17 ώρες και 9 λεπτά. Στην τρίτη θέση, η πρώτη Ελληνίδα, η Ματίνα Σγουροπούλου, που έκανε χρόνο 17 ώρες και 55 λεπτά. Παράλληλα με τον ένατο δρόμο αθανάτων και ο τέταρτος δρόμος βασιλιάς Λεωνίδας, απόστασης 80 χιλιόμετρων, από τον οποίο δεν έλειψαν και οι μεσσηνιακές συμμετοχές, μία εκ των οποίων αυτή του Αλέξανδρου Λαμπύρη. Πρώτη φορά στο Βασιλιά Λεωνίδα. Για μένα η εμπειρία ήταν καλή. Ο αγώνας ήταν με τα υψομετρικά του. Αυτά που κάνει ο Γορανίτης δεν αφήνει κανέναν παραπονούμενο. Ήταν για μένα ένα τεστ για να συνεχίσω για τον δρόμο των αθανάτων του χρόνου.